Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα παιδιά, χθες οι διάσημοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη επιβεβαιώνοντας τα spoiler που κυκλοφορούσαν και οι μαχητές κλήθηκαν να δώσουν κι αυτοί τον δικό τους υποψήφιο προς αποχώρηση. Από την ομάδα των διασήμων υποψήφιος ήταν ήδη ο Θανάσης Βυσκαδουράκης από την ψηφοφορία των διασήμων και η Μυριέλα με τη σειρά της που είχε κερδίσει το κολλιέ ατομικής ασυλίας έδωσε ως υποψήφια την Αθηνά, με την οποία είχαν πολλές κόντρες και διαφωνίες από την αρχή του παιχνιδιού. Από την ομάδα των μαχητών τώρα, η Κάλπη έδειξε Σοφιάνα ως πρώτη υποψήφια και με τη σειρά του ο Σάβας Κάλφας που είχε την ατομική ασυλία έδωσε στον Τάκο την Ασημίνα. Έτσι, η υποψήφια αυτής της εβδομάδας είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η Αθηνά, η Σοφιάνα και η Ασημίνα. Σήμερα έρχεται νέο επεισόδιο με τον αγώνα επικοινωνίας και στη συνέχεια το αγαπημένο πια Sport Game. Αγώνας επικοινωνίας αρχικά, έναν αγώνα που θέλουν να κερδίσουν και οι δύο ομάδες για να μπορέσουν να πάρουν λίγη δύναμη από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, η ομάδα των διασήμων είναι αίτητη στους αγώνες επικοινωνίας, έχει 2-2 σερί, θα συνεχίσει το σερί τους ή θα καταφέρουν οι μαχητές αυτή τη φορά να πάρουν την νίκη τόλοι. Αγώνας επικοινωνίας με τους διάσημους σε περίπτωση νίκης να ακούν ηχητικά μηνύματα από αγαπημένα πρόσωπα και τους μαχητές να διαβάζουν tweets που έκαναν για αυτούς οι χρήστες του Twitter. Να πούμε ότι ο Γιάννης Τσολάκης δέχτηκε χθες ποινή καθώς πήρε και έπιε καφέ από έναν άνθρωπο της παραγωγής, πράγμα που απαγορεύεται από τους κανόνες, και η ποινή που του δόθηκε είναι να μην απολαύσει 3 έπαθλα που θα κερδίσει η ομάδα του. Αυστηρή ποινή για έναν καφέ, αν θυμηθούμε ότι πέρσι σε κάτι πιο χοντρό, τότε που ο Αλέξ Παπάς και ο Κρίς έφυγαν από τα όρια της παραλίας και πήγαν βρήκαν φαγητό, η ποινή που τους είχε δοθεί ήταν 2 έπαθλα. Φέτος για έναν καφέ βλέπουμε 3 έπαθλα. Άδικο νομίζω. Άδικο ναι, αλλά αυτή ήταν η ποινή που του δόθηκε, οπότε σε περίπτωση νίκης των μαχητών σήμερα δεν θα απολαύσει το έπαθλο επικοινωνίας. Πάμε όμως να δούμε τι λένε τα spoiler για σήμερα. Η ομάδα που φαίνεται ότι θα κερδίσει τον αγώνα επικοινωνίας είναι η ομάδα των... μαχητών. Σπάει λοιπόν το σερί που είχαν οι διάσημοι στα έπαθλα επικοινωνίας, για πρώτη φορά κερδίζουν οι μαχητές και θα παρακολουθήσουν αστεία tweets των χρηστών του Twitter. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, είναι μια δύσκολη ψηφοφορία καθώς οι περισσότεροι παίχτες έχουν πάνω κάτω την ίδια δημοτικότητα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, χωρίς να είναι ακόμα κάτι σίγουρο, αυτή που είναι φαβορή για να αποχωρήσει αύριο από το παιχνίδι είναι η Αθηνά. Όταν θα υπάρξει ένα πιο σίγουρο spoiler για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το ποιος παίχτης αποχωρεί, θα σας ενημερώσουμε και πάλι. Ωραία τόλοι, αυτά λοιπόν φίλοι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.